Νίκος Κασατζάκης, Αλέξης Ζορμπάς, απόσπασμα. Βγήκαμε από το χωριό, πήραμε το δρόμο κατά το ακρογιάλι μας. Ζορμπά, είπα, για να κόψω τη βαριά σιωπή. Τι αγέρας είναι τούτος, νοτιάς? Μα ο Ζορμπάς πήγαινε μπροστά, κρατώντας σαν φανάρι το κλουβί με τον παπαγάλο και δεν αποκρίθηκε. Όταν φτάσαμε στο ακρογιάλι μας, ο Ζορμπάς στράφηκε. «Πεινάς, αφεντικό?» ρώτησε. «Όχι, δεν πεινώ, Ζορμπά. Νιστάζεις?» «Όχι. Μήτε εγώ. Ας καθίσουμε στα χοχλάδια, έχω κάτι να σε ρωτήσω». Ήμασταν και οι δυο κουρασμένοι, μα δεν θέλαμε να κοιμηθούμε. Δεν θέλαμε να χάσουμε το φαρμάκι της μέρας ετούτης. Ο ύπνος μας φαίνονταν σαν μια φυγή σε ώρα κινδύνου και ντρεπόμασταν να κοιμηθούμε. Καθίσαμε στην άκρα της θάλασσας. Έβαλε ο Ζορμπάς το κλουβί ανάμεσα στα γόνατά του και κάμποση ώρα σώπαινε. Ένας φοβερός αστερισμός ανέβηκε από το βουνό. Πολυώματο τέρας με στροφιχτή ουρά. Κάπου κάπου ένα αστέρι ξεκολούσε και έπεφτε. Ο Ζορμπάς κοίταξε τα αστέρια με το στόμα ανοιχτό, σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. «Τι να γίνεται εκεί πάνω?» μουρμούρισε. Και σε λίγο πήρε την απόφαση, μίλησε. «Ξέρεις να μου πεις, αφεντικό?» είπε και η φωνή του ασκώθηκε επίσημη, συγκινημένη μέσα στη ζεστή νύχτα. «Ξέρεις να μου πεις τι πάει να πουν όλα αυτά? Ποιος τα έκαμε? Γιατί τα έκαμε? Και πάνω απ' όλα, ετούτο». Η φωνή του Ζορμπά ήταν γεμάτη θυμό και τρόμο. «Γιατί να πεθαίνουμε?» «Δεν ξέρω, Ζορμπά», αποκρίθηκα. Και ντράπηκα σαν να με ρωτούσαν το πιο απλό πράγμα, το πιο απαραίτητο, και δεν μπορούσα να το εξηγήσω. «Δεν ξέρεις», έκαμε ο Ζορμπάς και τα μάτια του γούρλωσαν. Όμοια γούρλωσαν και μια άλλη νύχτα, όταν με ρώτησε αν χορεύω και το αποκρίθηκα πως δεν ξέρω χορό. Σάστησε λίγο. Άξαφνα ξέσπασε. «Τότε τι είναι αυτά τα παλιόχαρτα που διαβάζεις? Γιατί τα διαβάζεις? Άμα δεν λένε αυτό, τι λένε?» «Λένε τα στεναχώρια του ανθρώπου που δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ρωτά, Ζορμπά», αποκρίθηκα. «Να τη βράσω τη στεναχώρια τους», έκαμε ο Ζορμπάς, χτυπώντας με αγανάκτηση το πόδι του στις πέτρες. Ο παπαγάλος ξαφνικές φωνές τεινάχτηκε πάνω. «Καναβάρο, καναβάρο!» έσκουζε σαν να ζητούσε βοήθεια. «Σκασμός κι εσύ», έκαμε ο Ζορμπάς και έδωκε μια γροθιά στο κλουβί. Στράφηκε πάλι σε μένα. «Εγώ θέλω να μου πεις από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Του λόγου σου τόσα χρόνια μαράζωσε απάνω στις Σολομονικές. Θα έχεις στύψει 2-3 χιλιάδες οκάδες χαρτί. Τι ζουμί έβγαλες?» Τόση αγωνία είχε η φωνή του Ζορμπά που η πνοή μου κόπηκε. Αχ, να μπορούσα να του δίνα μια απόκριση. Ένιωθα βαθιά πως το ανώτατο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος δεν είναι η γνώση, μήτε η αρετή, μήτε η καλοσύνη, μήτε η νίκη, μα κάτι πιο άψηλο, πιο ηρωικό και απελπισμένο. Το δέος, ο ιερός τρόμος. Τι είναι πέρα από τον ιερό τρόμο? Ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να προχωρήσει. «Δεν απαντάς», έκαμε ο Ζορμπάς με αγωνία. Δοκίμασα να δώσω στον σύντροφό μου να καταλάβει τι είναι ο ιερός τρόμος. «Είμαστε σκουλικάκια μικρά-μικρά, Ζορμπά», αποκρίθηκα, «απάνω σε ένα φυλαράκι γιγάντιου δέντρου. Το φυλαράκι αυτό είναι η γη μας, τα άλλα φύλλα είναι τα αστέρια που βλέπεις να κουνιούνται μέσα στη νύχτα. Σουρνόμαστε απάνω στο φυλαράκι μας και το ψαχουλεύουμε με λαχτάρα. Το οσμιζόμαστε. Μυρίζει, βρωμάει. Το γευόμαστε. Τρώγεται. Το χτυπούμε, αντιχάει και φωνάζει σαν πράγμα ζωντανό. Μερικοί άνθρωποι, οι πιο ατρόμητοι, φτάνουν στην άκρα του φύλου. Από την άκρα αυτή σκύβουμε με τα μάτια ανοιχτά, τα αυτιά ανοιχτά, κάτω στο χάος. Ανατριχιάζουμε. Μαντεύουμε κάτω μας το φοβερό γκρεμό, ακούμε ανάρια-ανάρια το θρό που κάνουν τα άλλα φύλλα του γιγάντιου δέντρου
Νιώθουμε το χειμώνα ανεβαίνει από τις ρίζες του δέντρου και να φουσκώνει την καρδιά μας. Κι έτσι, σκυμμένοι στην άβυσσο, νογούμε σύγκορμα, σύψυχα, να μας κυριεύει ο τρόμος. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει. Σταμάτησα. Ήθελα να πω, από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η ποίηση. Μα ο Ζορμάς δεν θα καταλάβαινε και σώπασα. «Τι αρχίζει», ρώτησε ο Ζορμπάς με λαχτάρα, «γιατί σταμάτησες». «Αρχίζει ο μεγάλος κίνδυνος», Ζορμπά, είπα. «Άλλοι ζαλίζονται και παραμιλούν. Άλλοι φοβούνται και μοχτούν να βρουν μια απάντηση που να τους στυλώνει την καρδιά και λένε «Θεός». Άλλοι κοιτάζουν από την άκρα του φύλου τον γκρεμό ήσυχα, παλικαρίσια, και λένε «Μου αρέσει». Ο Ζορμπάς συλλογίστηκε κάμπος η ώρα. Βασανίζονταν να καταλάβει. «Εγώ», είπε τέλος, «κοιτάζω κάθε στιγμή το θάνατο. Τον κοιτάζω και δεν φοβούμαι. Όμως και ποτέ, ποτέ δεν λέω μου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν υπογράφω». Σώπασε μα γρήγορα φώναξε πάλι. «Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγάμου να γιάσω». Δεν μιλούσα. Στράφηκε, με κοίταξε ο Ζορμπάς τιμωμένος. «Δεν είμαι ελεύθερος», ξαναφώναξε. Δεν μιλούσα. «Να λες ναι, στην ανάγκη να μετουσιώνεις τον απόφευγο σε δικιά σου ελεύθερη βούληση. Αυτός ίσως είναι ο μόνος ανθρώπινος δρόμος της λύτρωσης». Το ξέρα και γι' αυτό δεν μιλούσα. Ο Ζορμπάς είδε πως δεν είχα πια τίποτα να του πω. Πήρε το κλουβί σιγά σιγά να μην ξυπνήσει ο παπαγάλος, το τοποθέτησε δίπλα από το κεφάλι του και ξάπλωσε. «Καληνύχτα, αφεντικό μου», είπε. «Φτάνει». Ζεστός νοτιάς φυσούσε πέρα από το μισήρι και μέστονε τα τσετσερφατικά και τα φρούτα και τα στήθια της Κρήτης. Τον δεχόμουν να περιχύνεται στο μέτωπο, στα χείλια μου και στο λαιμό. Κέτριζε και μεγάλωνε σαν να ήταν πορικό το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν ήθελα. Δεν συλλογιζόμουν τίποτα. Ένιωθα μονάχα στη ζεστή ετούτη νυχτιά κάτι μέσα μου, κάποιον μέσα μου να με στώνει. Έβλεπα. Ζούσα καθαρά το καταπληκτικό ετούτο θέαμα. Να αλλάζω. Ό,τι γίνεται πάντα στα πιο σκοτεινά υπόγεια του στήθους μας γίνονταν τώρα φανερά, ξέσκεπα μπροστά μου. Κουκουβιστό στην άκρα της θάλασσας παρακολουθούσα το θάμα. Τα αστέρια θάμπωσαν, ο ουρανός φωτίστηκε και πάνω στο φως χαράχτηκαν με ψηλό κοντήλι τα βουνά, τα δέντρα, η γλάρη. Ξημέρωνε.